όλοι να παίρνουν μία ταμπέλα το δάγκωμα του φιδιού και φασίστες. Έχετε κοντή μνήμη και επιλεκτική στο να καταδικάζετε τη βία και κάποια φαινόμενα που μπορεί να τα έχετε πυροδοτήσει εσείς οι ίδιοι στο παρελθόν και τώρα απλά να τα βρίσκετε μπροστά σας. Και θα περίμενα επίσης και μία αυτοκριτική και μία ειλικρίνεια. Θα είπε και ο κύριος Κουλούρης. Όταν πηγαίναμε κάτω πριν τις εκλογές, με αφίσες και την Πανακρουσίες και με τις σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ και λέγαμε εδώ είμαστε εμείς. Πήρατε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εκπροσώπου της Περιφέρειας, Δήμαρχος, Δημοτική Σύμβουλη και ονομάσατε το έργο αυτό παράνομο. Άκουσον, άκουσον, ρίχνοντας μία γροθιά και μία απαξίωση σε όλους τους αυτοδιοικητικούς που είχαν περάσει. Το ονομάσατε λοιπόν παράνομο και είπατε ούτε χαρτοπετσέτα και δεν θα λειτουργήσει ποτέ επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιμένατε λοιπόν? Προσέτρεξα έτσι από περιέργεια και έγραψα μάλιστα και σε ένα παλιό ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ σημαδιακά τα ποσοστά που πήρατε στον Λότο. 1.246 ψήφους στη Λευκή. 1.121 ψήφους στο Δήμο Μελιτιαίο, 1.089 στο Δήμο πήρατε με αυτά τα φύγια που τους πολλούσατε για μεταξωτές κορδέλες, 3.500 περίπου ψήφους με τους οποίους βέβαια θα δείτε ότι εσείς εκλεγήκατε και η παράταξή σας ήρθε παράταξη με το 2,30%. Επομένως, αυτή ήταν η λογική που επικράτησε προεκλογικά. Εάν θέλουμε να είμαστε συνεφείς όλοι σε αυτά που λέμε και να φανούμε χρήσιμοι απέναντι στην κεκαιραϊκή κοινωνία, μακριά από σκοπιμότητες και μικροπαραταξιακά ωφέλη που ενδεχομένως στο πίσω μέρος του μυαλού κάποιον μπορούν να περνάνε από αυτή την ιστορία, η οποία οπωσδήποτε θα έχει και παραταξιακές και πολιτικές συνέπειες. Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε, την καταδίκη αυτή είναι, να χαμηλώσουμε τους τόνους. Εγώ θα προτείνω για να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση το σχέδιο αυτό που κατέθεσε ο Δήμαρχος να έχει 2-3 μικρές αλλαγές οι οποίες ήδη ακούστηκαν και προσωπικά δεν έχω αντίρρηση εγώ να προτείνω στον Δήμαρχο να φύγουν, όπως αυτό που επισήμανε ο συνάδελφος ο κύριος Μούσης, να φύγει. Ότι θα λύσει διαπάντα το θέμα των απορριμμάτων. Όχι, θα ξεκαθαρίσουμε. Είναι μόνο για ενδιάμεση λύση, μέχρι ότου φτιαχτεί το εργοστάσιο. Είναι ξεκάθαρο. Αν θέλετε, εγώ θα συμφωνήσω να φύγει και αυτό που είπε ο Καραλάμπος, περί πολιτικών υποκινητών αυτής της ενέργειας. Να συμφωνήσω και αυτό. Όταν όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλάμε για εγκληματική ενέργεια, πάντοτε όλες οι εγκληματικές ενέργειες έχουν φυσικούς και ηθικούς αυτοβούς. Δεν υπάρχει ενέργεια που κάποιος να την κάνει και δεν υπάρχει και ενέργεια που κάποιος ή ο ίδιος ή κάποιος άλλος την έχει βάλει να την κάνει ή τον επηρέασε να την κάνει. Γίνεται σε μια κατάσταση τσουμπτσφακ. Είναι ένα σχετιστικό όρο να προσπάσετε που σημαίνει μια κατάσταση του τρένου του εξαναγκασμού. Όχι ποσέ κίνηση, όποια έχει πάρα πολλέ κινήσει, αλλά όποια κίνηση για να κάνει, πάντα πηγαίνει λίγο χειρότερα. Μέχρι το τέλο. Το οποίο αυτό το τέλο δυστυχώ αρχίζει να διαφέρεται τώρα και το λέμε με φόβο και έχουμε χαρά βεβαίω για το νησί μα, για το σύνολο των κατοίκων. Γιατί? Γιατί την πολιτική απόφαση που πήρε η πλειοψηφία με πολύ δισταγμό δεν την προχώρησε. Έμεινε, πήρε την απόφαση και αυτά που έπρεπε στα 3 χρόνια ενδιάμεσα να κάνει, όσον αφορά τις υποδομές, τον δρόμο, να κάνει τις αποτροπές και τα δεν τα έκανε. Έτσι και εννοώ πολιτική απόφαση με την δική μας διαφωνία. Βέβαια, εντάξει, σεβαστή δημοκρατία, πήρε μια απόφαση, τι έγινε ενδιάμεσα. Τι νόμιμη ενέργεια γίνηκε για να προετοιμαστεί αυτό το μεταβατικό στάδιο και το ανοίγμα, του περίφημου και τα Λευκίνη. Επομένως, αν θυμάστε, ήταν και λίγο προφητικό το τελείωμα «Δηλή μοιραία και άμπολη αντάμα» για 3 χρόνια. Για 3 χρόνια πέρασαν χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα. Μόνο καταστροφές και καταστροφές. Χωρίς να φυλάσσει το χώρο.
Έτσι, το πέρασμα του χρόνου αυτού ανέδειξε μια ανικανότητα της διαχείρισης και όπως έχετε ακούσει αρκετές φορές πιθανόν, μιας και μείνω στα μπουμένη και εγώ από τους υποκινητές, η ανικανότητα φέρνει, κάνει τον άνθρωπο αδίστακτο, κάνει τον άνθρωπο επικίνδυνο. Και είμαστε στη σημερινή κατάσταση σε ένα πόλεμο ηθικής αυτουργίας ο ένας τον άλλον και ο καθεξής. Σήμερα, με ένα κείμενο το οποίο πολιτικά εγώ θα έλεγα όχι μόνο το συμφωνώ, αλλά ευνοϊκώς έχει μια λογική αποδυνάμωσης του δημοκρατικού κινήματος της Ρεκίμης, θέλοντας να σπηλώσουν συνειδήσεις, πολιτικές, αν θέλετε, σκέψεις, αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί σε αυτό το χώρο και έχουν γίνει ήδη γνωστές και είναι εκείνες οι πολιτικές απόψεις, κύριε συνάδελφε, που ανέδειξαν αυτή την πολιτική, αυτή την δημοτική αρχή με τα χρώματα, τα πολιτικά χρώματα ενός αριστερού χώρου που στη Λευκή ήταν η καθημερινή πολιτική βάση στα παλαιότερα και στα τωρινά χρόνια. Σήμερα που προσπαθούν διάφοροι να αξιοποιήσουν υπέρ τους και για προσωπικούς λόγους αυτό το κίνημα της αριστεράς και σπηλώνοντας, αν θέλετε, και τις έννοιες της αριστεράς, έρχονται σήμερα με ένα κείμενο το οποίο ειλικρινά έχει ιδιαίτερες πολιτικές αμυστόρητες αντιλήψεις να κατηγορήσουν ότι στη Λευκή σήμερα υπάρχουν πολιτικές, οι πολιτικοί υποκινητές. Ειλικρινά διορτώ με ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί υποκινητές στη Λευκή. Θα πρέπει να ξέρει ότι ο συντάκτης του συγκεκριμένου κειμένου στον χώρο της Λευκής, ο χώρος της Λευκής δεν ανέδειξε ούτε φασιστικά φαινόμενα, ούτε αυτά φαινόμενα τα οποία ήταν σε λήξη με δημοκρατικές αρχές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια αποσαφήνιση. Διότι αν κάποιος δεν γνωρίζει πολιτική ιστορία για τον χώρο της Λευκής, καλό είναι να παίγει οποιαδήποτε τυπικής, αν θέλετε, ή άλλης αξιολόγησης.